Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, χρόνια πολλά στην Κύπρο, χρόνια πολλά στη Χρύσα Σωτηροπούλου που είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, χρόνια πολλά και στον καλό μας φίλο και συνάδελφο Δημήτρη Δημητρίου. Καλή ημέρα και πάλι χρόνια πολλά σε όλη την οικογένειά σου και σε σένα. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Σ' ακούω λίγο βαρύ. Είναι ανήμερα 15 Αύγουστος. Είναι νωρίς ακόμα. Σε ξύπνησα λίγο νωρίτερα από ό,τι πρέπει. Όχι, εντάξει. Πρέπει να σηκωθούμε. Δεν γίνεται. Το 15 Αύγουστο σε φέρνει σε κάποια άλλα θέματα, σε συγκινεί ιδιαίτερα, έχεις κάτι να θυμάσαι αυτή τη μέρα? Τα τελευταία χρόνια δουλεύω και το 15 Αύγουστο. Πιο παλιά θυμάμαι ότι ήταν ουσιαστικά το ξεκίνημα της άδειάς μου. Στα χρόνια που ήμουνα στο φως ήταν έτσι. Ναι. Μετά όμως άλλαξαν τα πράγματα και γενικά όποιος έχει και δική του δουλειά δεν είναι εύκολο να κάθεται. Οπότε φεύγει. Κάθονται οι υπάλληλοι. Σωστά. Ο ίδιος δεν μπορεί να κάτσει. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, όπως πάμε για τα θέματά μας σε επίπεδο διοικητικό του ποδοσφαίρου, σε επίπεδο κυβερνητικό. Είχαμε την κλήρωση για τον Μπαράζ. Ο Απόλλων δεν θέλει να γίνει, έβγαλε και ανακοίνωση. Τελικά πιστεύεις ότι αυτή η συνάντηση θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί 22 και 29 Αυγούστου μεταξύ Απόλλωνας Μήνης και Ξάνθης για το να δούμε ποια ομάδα τελικά θα πέσει ή θα υπερβαστεί? Θα πέσει, θα ανέβει ή θα παραμείνει? Ναι, ή τέλος πάντων ποια ομάδα θα είναι η 14η της Super League 1. Από τη στιγμή που είχαμε στο διαιτητικό δικαστήριο μία απόφαση η οποία είναι τελεσίδικη και η οποία έγινε γνωστή την 5η 13 του μήνα και κόντρα θα έλεγα στην ακροαματική διαδικασία, γιατί ξέρεις και συντάσσω ότι πολλές φορές μέσα από την ακροαματική διαδικασία παίρνουμε κάποια μηνύματα και αντιλαμβανόμαστε προς τα που πηγαίνει η υπόθεση. Φάση, ναι. Πολλές φορές όμως, όχι πολλές φορές, μερικές φορές όμως πέφτεις έξω από τις αποφάσεις. Ακριβώς. Συνήθως λοιπόν η εικόνα που φαίνεται είναι αυτή που δίνει και την κατάληξη. Την παρακολούθησε αυτή τη διαδικασία, έτσι. Ναι. Και μάλιστα την είχαμε κάνει και live και για το e-sports. Αλλά ορισμένες, υπάρχουν όμως και κάποιες εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα που έρχεται κόντρα. Αυτή τη φορά έρχεται κόντρα, έτσι λοιπόν, ενώ η αίσθηση που είχε δημιουργηθεί ήταν ότι ως προς τις περιπτώσεις της Ξάνθης και του Απόλλωνα Σμύρνης θα είχαμε μια θετική κατάληξη, δηλαδή ότι οι προσφυγές θα γινόντουσαν δεκτές, τελικά με μια πλειοψηφία 3-2, καθώς μειοψήφισαν δύο μέλη. Είναι πενταμελές όργανο το διαιτητικό δικαστήριο, αποτελείται από τρεις αεροπαγίτες και δύο διαιτητές. Οι διαιτητές ορίζονται από την Ομοσπονδία και ο άλλος διαιτητής εκφράζει τις ομάδες. Οι δύο διαιτητές λοιπόν, ακόμα και ο διαιτητής της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, συμφώνησε με το αίτημα των δύο ομάδων. Και έτσι είχαμε ένα σκορ 3-2, το οποίο υποχρεώνει τις δύο ομάδες να παίξουν τον μπαράζ. Η απόφαση λοιπόν είναι τελεσιδική. Ωστόσο, αυτό που μπορούμε να πούμε εμείς ως μια άποψη είναι ότι η απόφαση αυτή είναι παράλογη. Είναι παράλογη, είναι τυπολατρική. Θα πρέπει μια απόφαση να είναι και στο πνεύμα του νόμου, αλλά όχι μόνο έτσι. Γιατί έχουμε εδώ κάποια αντικειμενικά δεδομένα, τα οποία δείχνουν ότι ξεκινάμε να κάνουμε έναν αγώνα καταταξής, ο οποίος μάλιστα είναι διπλός, χωρίς να υπάρχουν οι ίδιες αντικειμενικές συνθήκες στις δύο διαγωνιζόμενες ομάδες. Έχουμε λοιπόν μία ομάδα εν προκειμένου αυτή της δεύτερης κατηγορίας, η δεύτερη ομάδα της Super League 2 που ήταν ο Απόλλωνας Σμύρνης και είναι
ο οποίος έχει να παίξει ποδόσφαιρο 5 μήνες, χωρίς όμως δική του ευθύνη. Ευθύνη στην πραγματικότητα ή στους τύπους ή όπως θέλει ο καθένας να το λάβει αυτό. Γιατί? Γιατί η μη συνέχιση του πρωταθλήματος της Super League 2 εν κατακλείδη έφτασε σε αυτό το σημείο, γιατί η ΕΠΟ ήταν αυτή που με τέτοιους χρονικούς προσδιορισμούς που είχε δώσει αρχικά και μη δίνοντας παράταση που ζητήθηκε από τον πρόεδρο της Super League 2, τον κύριο Λεωτζάκο, ασφικτιούσε, δεν μπορούσε μέσα σε διάστημα 30 ημερών, 33 ημερών, 32 ημερών, ένας μηνός, εν πάση περιπτώσει, να μπορέσει να κάνει 12 αναμετρήσεις μαζί με δύο επικυρώσεις. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά είναι καλό ο κόσμος αυτό να το κατανοήσει για να δει το παράλογο της απόφασης που προέκυψε από το διαιτητικό δικαστήριο. Κατά την άποψή σου, ποια θα ήταν σωστή απόφαση? Κατά την άποψή μου, όπως ήρθαν τα πράγματα, η μόνη απόφαση που είχε λογική ήταν ότι αυτό το μπαράζ, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν οι αντικειμενικές συνθήκες που να υπάρχουν επίσης όρεις και για τις δύο ομάδες συνθήκες, ήταν να μην γίνει. Mm. Διότι αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα των αποφάσεων της Ομοσπονδίας. Η Ομοσπονδία οδήγησε το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας σε έναν, αν θέλεις, ξαφνικό θάνατο. Μήπως όμως ευθύνεται και η Super League 2, διότι άλλες ομάδες ήταν έτοιμες, άλλες είχαν προπόνηση και άλλες είχαν πάει διακοπές, εδώ εισαγωγικών? Να σου πω, όταν η Super League 2 αποφάσισε να επανεκκινήσει το πρωτάθλημά της στις 29 Ιουνίου και αυτή την απόφαση την πήρε στις 3 Ιουνίου και δεν μπορούσε να πάει νωρίτερα, διότι θα θυμίσω στον κόσμο ότι υπήρχε μία γραπτή ξεκάθαρη οδηγία από την Υγειονομική Επιτροπή και από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και γενικότερα από το Υπουργείο, ότι θα πρέπει οι ομάδες να κάνουν έναν ολόκληρο μήνα προπονήσεων, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπήρχαν χρονικά περιθώρια ώστε το πρωτάθλημα να ξεκινήσει πιο νωρίς από τις 29 Ιουνίου. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, όταν η Super League 2 παίρνει αυτή την απόφαση στις 3 Ιουνίου και στις 5 Ιουνίου, δύο μέρες μόλις μετά, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ έρχεται με εισήγηση της Super League 1 και λέει ότι η αγωνιστική σεζόν θα τελειώσει στις 2 Αυγούστου, γίνεται αντιληπτό ότι δεν φταίει η Super League 2, πρώτον. Δεύτερον, η Super League 2 ζητάει να επιμηκυνθεί η αγωνιστική περίοδο δύο φορές σε δύο συμβούλια και απορρίπτεται αυτό το αίτημα. Και την τελευταία στιγμή, προς εξυπηρέτηση της Super League 1, έρχεται μέσω της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων στις 31 Ιουλίου, επαναλαμβάνω, όταν πλέον έχουν τελειώσει όλα και όταν οι ομάδες της Super League 2 φυσικά και έχουν σταματήσει κάθε προπόνηση, και δίνει παράταση της αγωνιστικής περίοδου μέχρι τις 31 Αυγούστου. Αυτό λοιπόν και μόνο αποδεικνύει το ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Και υπάρχει και ένα άλλο αντικειμενικό πρόβλημα, το οποίο θα το δούμε, διότι θα έχουμε δύο αγώνες κατάταξης οι οποίοι στην πραγματικότητα θα είναι παροδία. Έχουμε δύο ομάδες που δεν έχουν στην πραγματικότητα ικανό αριθμό ποδοσφαιριστών, διότι τα συμβόλαια μετά και την επιμήκυνση που είχε δοθεί λόγω του κορονοϊού λήξαν στις 2 Αυγουστού. Δεν υπάρχει ικανός αριθμός. Καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει επαγγελματίες ποδοσφαιριστές 18 τον αριθμό. Από ό,τι μαθαίνω, διαγωνίζονται εισαγωγικά οι δύο ΠΑΕ για να καταφέρουν να συγκεντρώσουν μια ενδεκάδα αξιοπρεπής. Ναι, αυτό λοιπόν, μια αξιοπρεπή ενδεκάδα που να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις αυτού του παιχνιδιού, που είναι πραγματικά δύσκολο, γιατί κρίνεται η κατηγορία. Κρίνεται η ίδια της υπόσταση και θα κριθεί η ίδια της υπόσταση στην κατηγορία από παίκτες που πιθανόν να μην έπαιζαν στην περίοδο. Γι' αυτό το λόγο μιλάω για μια παράλογη τυπολατρική απόφαση, η οποία δεν ανταποκριθεί.
αποκρίνεται στα πραγματικά περιστατικά που υπάρχουν και στις αντικειμενικές συνθήκες που υπάρχουν προκειμένου να γίνει αυτός ο αγώνας. Αυτό λοιπόν, είναι το θέμα μας. Λοιπόν, μία μικρή διακοπή να ακούσουμε διαφημιστικά και επιστρέφουμε. Βεβαίως. Eurosport 101,8. Τα play-off της Super League στην Novibet. Με 0% γκανιώτα, πάνω από 500 αγορές σε κάθε αγώνα και πρωτότυπα Novi Special στοιχήματα. Novibet. Το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής UKGC. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας 210-9237-777. Η συνθήκη γκανιώτας αφορά την επιλογή νικητής αγώνα πριν την έναρξη σε επιλεγμένα παιχνίδια με την ειδική ένδειξη. Εσύ τι Garmin ψάχνεις? Του νερού, του βουνού, τα αθλητή του κυνηγού. Ό,τι Garmin θες να πάρεις, τα έχει όλα ο Μεϊμάρης. Μεϊμάρης, εδώ επικοινωνούμε. Τηλέφωνο 2310-620-035 και meimaris.com. Ακούτε Eurosport. Επιστρέφουμε στον Δημήτρη Δημητρίου που είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, στον διευθυντή του Asports. Συζητάμε για τον Μπαράζ και θα ήθελα να κλείσουμε με το θέμα της αναδιάρθρωσης. Αν πιστεύεις τελικά θα παραμείνουν 14 ομάδες Super League, αν θα ανέβουν κάποιες από τη Super League 2 ή θα έχουμε μπλοκ. Μπλόκο μάλλον. Το μπλόκο της Καζαριανής, όχι βέβαια, αλλά το μπλόκο του Super League. Λοιπόν, να πούμε ότι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα σήμερα που έχουμε 15 Αύγουστο, είναι πολύ συγκεκριμένα πια. Δηλαδή μιλάμε για ένα, αν μπορούσαμε σε ποσοστά να πούμε τις πιθανότητες, είναι συντριπτικές στο να μην υπάρξουν διαφοροποιήσεις. Ωστόσο πάντα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Έχουμε ένα διοικητικό συμβούλιο, μια εκτελεστική επιτροπή προγραμματισμένη την Τετάρτη 19 Αυγούστου στην ΕΠΟ, όπου αυτή η συνεδρίαση θεωρώ εγώ ότι θα οριστικοποιήσει τα πάντα. Θέμα των αναδιαρθρώσεων εννοείς, έτσι? Ναι, 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 για τις αναδιαρθρώσεις. Πρέπει να δούμε τι μορφή θα έχει και η Super League 2, η Football League. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπήρχε μια τάση στην Ομοσπονδία για δύο ομίλους. Ωστόσο πρέπει να δούμε τι θα γίνει σε αυτή την εκτελεστική επιτροπή, διότι η άποψή μου είναι ότι εάν δεν έχουμε καμία μεταβολή στην Super League 1, δεν μπορώ εγώ με τη δική μου λογική να δω πώς θα γίνει η ένωση, η συνένωση δύο κατηγοριών σε μία με δύο ομίλους. Δηλαδή θέλω να πω ότι η πρώτη κατηγορία και η μη αλλαγή θα συμπαρασύρει λίγο και τις δύο μικρότερες κατηγορίες. Εδώ δηλαδή πιστεύεις ότι μπορεί να μην έχουμε καμία άνοδο Super League, δηλαδή να τελειώσει εδώ ή να ανέβει ο πρωταθλητής και τελειώσαμε, κλείσαμε? Για ποιο πράγμα μου λες? Τώρα για τη Super League 2, δηλαδή να έχουμε να ανέβουν οι δύο ομάδες από, ή εν πάση περιπτώσει μία ομάδα ο πρωταθλητής θεωρητικά. Γιατί δεν είναι τέλειο το πρωτάθλημα. Εννοείς ο Μπας Γιάννενα. Ο Μπας Γιάννενα έχει ανέβει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει τον Μπαράζ. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει. Οπότε κλείνει εκεί το θέμα. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, τι θέλω να πω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην διεκδικήσει την άνοδο και ο δεύτερος της δεύτερης κατηγορίας. Μην μπερδεύεται ο κόσμος. Το θέμα είναι ότι δεν έχει λήξει το πρωτάθλημα της Super League 2. Εδώ είναι το ζήτημα. Και δεν έχει αναδειχθεί πρωταθλητής. Όχι, πρωταθλητής αναδείχθηκε. Πρωταθλητής είχε αναδειχθεί, όπως έχει αναδειχθεί και, και δευτεραθλητής. Mm-hmm. Διότι η βαθμολογία της Super League 2 έχει επικυρωθεί. Mm-hmm. Λοιπόν, μακριά να από... Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, έτσι. Ναι, ναι, μακριά λοιπόν από μας το ότι τέτοια σενάρια... Λοιπόν, τέτοια σενάρια είναι προς εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων της πρώτης κατηγορίας, που θα ήθελε να έχει ένα κλειστό κλαμπ ή που θα ήθελε να μην πέφτει κανένας, να μην ανεβαίνει κανένας. Mm. Λοιπόν, ο Πας Γιάννενα έχει ανέβει, είναι ο πρωταθλητής, κανονικός πρωταθλητής, η βαθμολογία έχει επικυρωθεί τη Super League 2,
όπως ο Απόλλωνος Μέρνης είναι δεύτερα αθλητής, έχει επικυρωθεί βαθμολογία και έτσι έχει το δικαίωμα να διαγωνιστεί με την προτελευταία ομάδα της Super League 1 και να μπορέσει να διεκδικήσει την άνοδό του. Άρα λοιπόν την Τετάρτη έχουμε το θέμα των υπόλοιπων ομάδων. Θα γίνουμε την κατηγορία της Super League 2. Αν θα γίνουν δύο ομίλοι ένας, θα παραμείνει δηλαδή ως έχει. Βέβαια, και η Football League. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι για να μπορέσει να γίνει μια τέτοιου είδους αλλαγή απαιτείται και μια νομοθετική παρέμβαση και μια νομοθετική ρύθμιση. Yes. Δεν μπορείς να καταργήσεις μια κατηγορία με μια απόφαση ενός διοικητικού συμβουλίου, όπως δημιουργήθηκε η Super League 2 και η Football League με νομοθετική ρύθμιση από τον κύριο Βασιλιάδη. Κατά παρόμοιο τρόπο θα χρειαστούν σε μια τέτοια περίπτωση την παρέμβαση του κυρίου Αμβγενάκη. Δεν μπορεί έτσι να καταργηθεί μια κατηγορία και να συγχωνευτεί στην πραγματικότητα. Αυτό που θέλω να πω όμως και λίγο, επειδή έχει περάσει και καιρός, θα δείξει και πολλά και θα καταλάβει και ο κόσμος αρκετά πράγματα, είναι ότι στο διάστημα στο οποίο μεσολάβησε πριν από τις τελικές αποφάσεις της ΕΠΟ, που ουσιαστικά η ΕΠΟ ήρθε και αποφάσισε να διακοπεί οριστικά, οδήγησε τέλος πάντων στην οριστική διακοπή της Super League 2, ο κύριος Γραμμένος είχε κάνει μια συνάντηση με τον πρόεδρο της Super League 2 και με τις τέσσερις πρώτες ομάδες της κατηγορίας της δεύτερης. Εκεί λοιπόν ο κύριος Γραμμένος είχε συμβουλέψει τις ομάδες και τους εκπροσώπους και τον πρόεδρο της δεύτερης κατηγορίας ότι αν πραγματικά θέλετε να γίνει αναδιάρθρωση για να έχουμε πάτημα και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, δεν πρέπει να παίξετε και δεν πρέπει να ολοκληρώσετε τα πρωταθλήματά σας. Στη συνέχεια όμως ο κύριος Γραμμένος, επειδή πιέστηκε και επειδή υπήρξαν αντιδράσεις με αυτό που είχε πει ενώπιον 5-6 ανθρώπων, δηλαδή δεν είναι κάτι που υπόθηκε σε μια τέταρτη συνάντηση και μπορεί να αμφισβητηθεί, μέσω διαρροών διέψευσε αυτή την τοποθέτησή του. Άστε. Λοιπόν, ουσιαστικά οι ομάδες της δεύτερης κατηγορίας παγιδεύτηκαν. Mm-hmm. Τις εκμεταλλεύτηκαν και έτσι βρέθηκαν στην προκειμένη περίπτωση να είναι αυτές οι οποίες έχουν το πρόβλημα. Και έχουν το πρόβλημα γιατί και ο εκπρόσωπός τους, που είναι ο δεύτερος, δηλαδή ο Απόλλωνας, μπαίνει να παίξει ένα μπαράζ μετά από 5 μήνες χωρίς να έχει ακουμπήσει σε κανονικές συνθήκες αγώνα μπάλα. Και αυτό νομίζω από μόνο του δείχνει τις αντικειμενικές δυσκολίες και το παράλογο της όλης της υπόθεσης. Σε ευχαριστούμε Δημήτρη Δημητρίου. Καλή σου μέρα και θα τα ξαναπούμε το έλος Σάββατο. Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια...